Οι γραμμές της Νάσκα είναι μια σειρά αρχαίων γεωγλυφικών στην ομώνυμη έρημο του Περού, που ακόμη και σήμερα αποτελούν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα για τους επιστήμονες. Αυτήν την περιοχή επέλεξαν δύο παράτολμοι αλεξιπτωτιστές για να κάνουν ελεύθερη πτώση από ύψος 9.000 ποδών. Flight like this is it's just a unique experience. I mean, having the occasion to and the opportunity to fly over the Nazca lines. Οι δύο άνδρες, φορώντας ειδικά ανεμοπτερίγια, έκαναν μια παράτολμη πτήση αναπτύσσοντας ταχύτητα 190 χιλιόμετρων την ώρα, πετώντας κυριολεκτικά πάνω από την περιοχή των γιγαντιαίων σχεδίων που είναι μυστηριωδώς χαραγμένα στην έρημο και έχουν ζωή περισσότερη από 1500 χρόνια. It's the first time I think someone is flying a wingsuit above the Nazca line and it's just the continuity of the legend. Οι δύο παράτολμοι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν μετά από πτήση 2 λεπτών στην περιοχή όπου βρίσκονται τα περίπου 70 σχέδια ζώων, πτηνών και ανθρώπων, τα οποία έχουν αναγυρηχθεί ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO.